Καλησπέρα σε όλους. Όπως βλέπετε, μόλις ήρθε μια καινούργια αναβάθμιση, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε παραστάσεις, να περάσουμε σε άλλες τιμονιέρες. Μόλις έγινε μια αγορά από το πλαίσιο, όπως βλέπετε, δεν λυπηθήκαμε καθόλου τα λεφτά, καθώς πρόκειται για ένα φοβερό τιμόνι. Όπως έχετε καταλάβει, μιλάμε για την G27. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που έχω πάρει αυτό το τιμόνι, γιατί η αλήθεια είναι ότι το ζαχάρωνα εδώ πέρα εδώ και 3 χρόνια. Είχα συμβιβαστεί τόσο καιρό με τη GT Force. Αλλά εντάξει, από ό,τι μου λένε και τα άλλα παιδιά, υπάρχει τεράστια διαφορά. Όσοι έχουν παίξει δηλαδή από GT Force σε G27, υπάρχει τεράστια διαφορά και μου είπαν θα το καταλάβεις και μόνος σου. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, λέει. Δείχνει το τιμόνι. Εδώ περνάω τώρα ουσιαστικά σε 3 πετάλ, καθώς η GT Force είχε μόνο γκάζι φρένο. Τώρα πάμε πλέον σε συμπλέκτη. Πάμε σε κανονικό λευγή ταχυτήτων με 5 ή 6 σχέσεις, δεν θυμάμαι. Και κάποια κουμπάκια εδώ πέρα, σταυρός και κάποια κόκκινα πλήκτρα. Βέβαια αυτά ήταν πολύ πιο λειτουργικά γιατί ήταν πάνω στη GT Force. Αλλά εντάξει. Δεν θα κολλήσουμε σε αυτά τώρα. Πήραμε τη μόνη 300 ευρώ, αυτά θα κοιτάξουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να ανοίγουμε σιγά σιγά. Εδώ έχει το σημάδι που ξεσφραγίζουμε. Ωραία. Και ανοίγουμε για πρώτη φορά. Καλά, η αίσθηση είναι απίστευτη το να ξεπακετάρεις κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ξεκινάμε από εδώ πέρα. Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι το ρεύμα αυτό. Ναι, το ρεύμα είναι. Το αφήσουμε στην άκρη αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε εδώ. Αυτό είναι το βιβλιαράκι λογικά. G27 Quick Start Guide. Και κάποιες προσφορές λογικά από την Placeit. Την Placeit την ξέρουμε γιατί έχει τα καθίσματα τα αγωνιστικά που μας βοηθούν. Λοιπόν, εδώ βλέπω. Α, εδώ είναι ένα καλώδιο. Πρέπει να είναι από την πεταλιέρα. Μάλιστα. Ας βγάλουμε αυτό εδώ. Το πρόσθετο. Μάλιστα. Α, και τι έχουμε από κάτω. Έχουμε το λευγέ ταχυτήτων. Άμα αποφασίσει και βγει, βγήκε. Ωραία. Λοιπόν. Λευγές ταχυτήτων. Καμία σχέση με το άλλο πράγμα, με το άλλο το χάλι που είχα στην GT Force. Μόνο μπροστά πίσω. Εδώ πρέπει να μιλάμε για ένα λευγή απίστευτο, όπως βλέπετε. Μόνο και μόνο το ότι είναι δερμάτινο εδώ πέρα. Εντάξει, αυτό τα λέει όλα πιστεύω. Για να δούμε πώς είναι. Πρώτη. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Α, είναι εξατάχυτο και μία ιόπη στην 7. Πάρα πολύ ωραία. Κουμπάκια εδώ. Το power button ότι είναι ενεργοποιημένο. Υπάρχει και μία ζελατίνη προστασίας εδώ από ό,τι βλέπω. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και από κάτω βλέπω εδώ έχει κάποιους ρυθμιστές για να σφίγγει. Να σφίξει εκεί που θα τοποθετηθεί η τιμονιέρα. Μάλιστα. Αυτός είναι λοιπόν ο μοχλός. Πάμε τώρα στα μεγάλα ζουμιά εδώ πέρα. Για να δούμε. Πεταλιέρα. Οχ, είναι βαρύ. Αφήσω λίγο το κινητό να τη βγάλω. Αυτό είναι βαρύ, ρε. Εντάξει, εδώ είμαστε στην πεταλιέρα. Καμία σχέση. Καμία σχέση με τη GT Force. Αλλά δεν υπάρχει, είναι απίστευτο, έτσι. Δηλαδή, άμα βάλω την GT Force, την τιμονιέρα, δίπλα στην G27, θα γελάτε. Όλοι. Μιλάμε καταρχήν το βάρος πρέπει να είναι τετραπλάσιο. Μπορεί και πενταπλάσιο βάρος. Απίστευτο. Το μέγεθος είναι. Την αφήσω λίγο κάτω, το δείτε. Το μέγεθος είναι υπερβολικά μεγάλο. Είναι απίστευτα μεγάλη τιμονιέρα.